από 7 ημέρες η 22χρονη παρουσιάστηκε μόνη της μετά από κλήση της αστυνομίας, καθώς έχει παραλυθεί το αυτόφορο. Και δεν είναι η πρώτη φορά που περνά το κατόφλι της ελληνικής αστυνομίας. Το 2012 είχε προσαχθεί για επεισόδια σε συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής και πάλι στο Σύνταγμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε 10 αδέρφια και τόσο ίδια όσο και ένας ακόμη αδερφός της είναι μέλη της Χρυσής Αυγής. Ένας άλλος αδερφός της φέρεται να ανήκει στον αντεξουσιαστικό χώρο. Ο 22χρονος εντοπίστηκε τα ξημερώματα στη Δάφνη από τους αστυνομικούς. Αναγνώρισαν το μπουφάν του, καθώς ήταν το ίδιο με αυτό που φόραγε την ημέρα της επίθεσης, το Γιώργο Κουμουτσάκο. Ο βουλευτής σε αποκλειστική του δήλωση χθες το βράδυ στο ΣΤΑΡ έκανε λόγο για την αποτελεσματικότητα της αστυνομίας να συλλάβει τους δράστες. Θεωρώ ότι αυτή η ολιγορία και αναποτελεσματικότητα από πλευράς τόσο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αλλά και γενικότερα της κυβέρνησης σε αυτό αλλά και σε άλλα ζητήματα πάνε βαθύτερα από το συγκεκριμένο παιδί. Η αστυνομία έχει καλέσει η κατάθεση και ένα 45χρονο, ενώ νεάφαντος ο νεαρός με τον τζόκι που χτύπησε με δεξί κροσέ στο πρόσωπο τον Γιώργο Κουμουτσάκο. Στα χέρια της αστυνομίας.